Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση των θέσεων του κινήματος 21 από τον πρόεδρο του κινήματος, τον στρατιωτικό γιατρό, πλοίαρχο Ζώη Μπέχλη. Ο πλοίαρχος Ζώης Μπέχλης παραιτήθηκε από την διεύθυνση της παθολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου λόγω της διαφωνίας του με τα πειραματικά σκευάσματα που χαρακτήρισαν εμβόλια και τα οποία ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, ο κύριος Πατούλης του επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και του απαγόρευσε να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού για 2 χρόνια. Ο πλοίαρχος Μπέχλης, όσο ήταν εν υπηρεσία, ήταν αυτός που άσκησε τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το γένος στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων και για την παραχώρηση της περιουσίας του πολεμικού ναυτικού στον Ελαιώνα για το τζαμί. Ο πλοίαρχος Μπέχλης είναι σουλιώτης, Έλληνας, δεν είναι χαβαναγκύλα όπως πολλοί άλλοι και δεν είναι μασόνος όπως πολλοί άλλοι. Κύριε Μπέχλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζάρα. Δεν χρειάζεται συστάσεις του κύριου Χατζάρα, ωστόσο οι συνάδελφοι αξιωματικοί που ίστανται κατέρωθεν εμού χρειάζονται συστάσεις. Δεξιά μου βρίσκεται ο πλοίαρχος Παναγιώτης Πέτας, συναγωνιστής σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνουμε και υποψήφιος στην Αλφα Πειραιός, και αριστερά μου βρίσκεται ο αξιωματικός των καταδρομών, γνωστός για τους αγώνες του, Γεώργιος Γουλιδάκης, υποψήφιος στην Αλφα Ανατολικής Αττικής. Η σημερινή διακαναλική είναι ιδιαίτερως σημαντική, διότι είναι, μας παρέχει τη δυνατότητα της πανελλήνιας επαφής με το σύνολο του ελληνικού λαού, κάτι το οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία, λόγω του συστήματος, να κάνουμε στο παρελθόν. Και επίσης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα ξεκινήσω μιλώντας για την απάτη των κομμάτων που έκαναν αντιπολίτευση στην ψήφιση των μνημονίων και της προδοσίας της Μακεδονίας. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα δελτίο τύπου, το οποίο θα σηκωθεί και στην σελίδα μας σε λίγο, στο κίνημα21.com, αλλά και στις δομές μας. Τα κόμματα, όλα τα κόμματα, αριστερά, δεξιά, κεντρώα, οι εθνικιστές, έτσι, προδώσανε τον λαό. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Είμαστε σε θέση πλέον να το γνωρίζουμε, διότι εν αντιθέσει με άλλους, οι οποίοι είτε λόγω βλακείας είτε σκοπίμως αισιόπησαν, εμείς μελετήσαμε το τι ισχύει στο Σύνταγμα και το τι ισχύει στους νόμους του κράτους. Ο εκλογικός νόμος, με το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012, στο άρθρο 104 γράφει ότι βουλευτική έδρα που κενώθηκε αναπληρώνεται από τον αναπληρωματικό και αν δεν υπάρχει ή έχει παραιτηθεί και αυτός, προκυρήσονται εκλογές στην εκλογική περιφέρεια για την αναπλήρωση της έδρας. Το Σύνταγμα στο άρθρο 53, παράγραφος 2, μας λέει στην ουσία ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από 300 βουλευτές κατά τα πρώτα 3 έτη. Δηλαδή, εάν παραιτηθεί ένας βουλευτής και δεν αναπληρωθεί από τον αντικαταστάτη του, τότε κατά τα πρώτα 3 έτη της κυβέρνησης η Βουλή κλείνει και δεν μπορεί να νομοθετήσει για 30 μέρες, γιατί δεν έχει 300 βουλευτές. Κατά τη διάρκεια ψήφισης των μνημονίων, αλλά και της προδοσίας της Μακεδονίας από τα προδοτικά αυτά μορφώματα, τα οποία δέχονται εντολές από το εξωτερικό, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία κυκλοφορεί στη Μακεδονία, κοροϊδεύοντας τους αφελείς Μακεδόνες, εάν οποιοδήποτε κόμμα που το έπαιζε ενίοτε αντιπολίτευση, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, Λάος, Κουβέλης, Μέρα 25 κλπ., είχε παραιτηθεί ένας βουλευτής κάθε 29 ημέρες, η Βουλή δεν θα μπορούσε να νομοθετήσει για όσο θα υπήρχαν βουλευτές για να παραιτούνται. Αυτό που λέμε έγινε, για να καταλάβετε ότι υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο, με τις αναπληρωματικές εκλογές της Β' Αθηνών που διεξήχθησαν στις 5 Απριλίου του 1992 με την έδρα του Δημήτρη Τσοβόλα, που την έχασε λόγω δικαστικής απόφασης, όπου
ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε ότι δεν θα αναπληρωθεί από αντικαταστάτη, αλλά θα πάει σε εκλογές στην περιφέρεια που έβαζε βουλευτής ο Τσοβόλας, τις οποίες κέρδισε με 67,7% με αντίπαλο τον τότε Βασίλη Λεβέντη, με την Ένωση Κεντρών, που υποστηριζόταν ανεπίσημα από τη Νέα Δημοκρατία. Την έδρα την πήρε τότε ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Δηλαδή, δεν λέμε κάτι καινούργιο και αδοκίμαστο. Λέμε κάτι δοκιμασμένο, το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν και τα κόμματα το ήξεραν. Δηλαδή, επί 12 χρόνια, 13, από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια, τα κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι έγκριτοι συνταγματολόγοι, οι οποίοι το παίζανε αντιμνημονιακοί, το παίζανε πατριώτες υπέρ της Μακεδονίας, έτσι, θα θυσιαζόντουσαν, θα χύναν το αίμα τους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, το ξέρανε και δεν έκαναν τίποτα. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι κοροϊδεύουν, διαφύρουν, εξαπατούν τον ελληνικό λαό, εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα. Και τώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Εάν ένα κόμμα από αυτά που το έπαιζε αντιπολίτευση, ξέρετε αυτούς που σκίζανε μνημόνια, που με έναν νόμο ακυρώνανε μνημόνια, από αυτούς που λέγαν θα χύσουμε το αίμα μας για τη Μακεδονία, τους Χρυσαυγίτες, τη Νέα Δημοκρατία, τον Βασίλη Λεβέντη που έκανε αγώνα για την Μακεδονία κτλ. Είχε βάλει να παραιτηθεί ο βουλευτής επικρατείας του, μαζί και οι αντικαταστάτες, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τότε θα πηγαίναμε σε γενικές εκλογές και όχι σε εκλογές τοπικής εκλογικής περιφέρειας. Ξαναλέω, σε γενικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Οποιοδήποτε κόμμα που έχει βουλευτή επικρατείας ανά πάσα στιγμή εντός των τριών πρώτων ετών μπορεί να προκαλέσει γενικές εκλογές. Άρα οι προτάσεις Μομφής που κάνουν αυτές οι προδοτικές συμμορίες που ονομάζονται κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε ότι όταν ψήφιζε το ΠΑΣΟΚ το πρώτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία έσκιζε τις αρχιέρες της. Έσκιζε, συγγνώμη κιόλας, έσκιζε τα ημάτια της. Θυμηθείτε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία με τις λοιπές συμμορίες ψηφίζανε τα μνημόνια, ο προδοτικός ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έλεγε με ένα νόμο. Δεν χρειαζόντουσαν ούτε νόμοι ούτε τίποτα. Χρειαζόντουσαν να εφαρμόσουν το Σύνταγμα και όχι να το αποκρύπτουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αν λοιπόν τα σκεφτούμε όλα αυτά, συμπεραίνουμε ότι οι προτάσεις Μομφής που κάνουν αυτά τα κόμματα είναι για το Θεαθήνε και για να κοροϊδέψουν τους ψηφοφόρους τους. Θεωρούν τον ελληνικό λαό ηλίθιο και προσπαθούν να διαφύρουν όσους δεν είναι ηλίθιοι. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα κόμματα έχουν προδώσει την Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι οι Έλληνες. Δεν είναι μια αόριστη έννοια. Έχουν προδώσει εσένα που με ακούς. Οι μάσκες έχουν πέσει πλέον. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαστε σίγουροι ότι τα συστημικά μέσα, τα οποία προωθούν διάφορους απίθανους τύπους με διορισμούς των κομμάτων κτλ., το δείχνω αυτό, αν και θα έπρεπε να το δείξω λίγο αργότερα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πούνε τίποτα. Τους βλέπετε πόσο άθλοι είναι. Προσπαθούν να διαφύρουνε, ποντάροντας την ανάγκη σας, για να σας μετατρέψουν σε συνένοχους, σε μια προδοσία η οποία είναι διαρκείας. Μια χώρα η οποία τελεί σε μια τέτοιου είδους σιωπή, σε μια τέτοια προδοσία διαρκείας, είναι καταδικασμένη. Εκτός εάν σηκωθούμε τώρα, εκτός εάν ξυπνήσουμε. Σας έδειξα προηγουμένως ότι το προδοτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για 10.000 προσλήψεις των νοσηλευτών και γιατρών, για 1.145 προσλήψεις των εποχικών. Τα ξαναδείχνω για να δείτε το μέγεθος της αθλειότητας, της εμπορευματοποίησης και της προσπάθειας να διαφύρουν και να δωροδοκίσουν τον απλό καημένο Έλληνα για να του υποκλέψουν την ψήφο και να συνεχίσουν τις προδοσίες τους με την προδοσία του Αιγαίου, την οποία την ετοιμάζουν και θα την φέρουν εις πέρας, εάν δεν τους σταματήσουμε. Αυτό το έσχος έχει μόνο μία απάντηση. Πληρώστε τους, αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι θα διοριστούν, με το ίδιο νόμισμα. Σας θεωρούν δούλους, σας θεωρούν ανθρώπους οι οποίοι είστε εξαρτημένοι, σας θεωρούν ποταπούς που διαφύρεστε και εξαγοράζεστε από την ανάγκη που αυτοί σας δημιούργησαν. Πληρώστε τους με το ίδιο νόμισμα.
Αφήστε τους να σας χτυπάνε στην πλάτη. Πείτε τους ότι δεσμευθήκατε με τις θλιβερές προσφορές τους και ότι θα τους ψηφίσετε. Και πηγαίνετε στην κάλπη και ψηφίστε Κίνημα 21. Απευθύνομαι στους καλούς Έλληνες. Τελειώστε αυτό το έσχος το οποίο κυκλοφορεί τριγύρω μας. Έχουμε συγκρουστεί με όλους. Έχουμε συγκρουστεί και με τους εθνικιστές. Του κυρίου Κασιδιάρη, του κυρίου δεν ξέρω και εγώ πιανού, οι οποίοι νομίζουν ότι η πατρίδα είναι κάτι το οποίο μπορούν να το εμπορεύονται και ότι είναι σε θέση να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν παραιτηθήκανε στις πρέσπες. Υπέστη με τη μεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία της Ελλάδος. Και εμφανίζονται και το παίζουν πατριώτες. Για την καρέκλα, την αρπαχτή, τη μάσα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μεταξύ τους εμφύλοι. Διότι οι αντιπαλότητες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσής Αυγής, ΚΚΕ κτλ. Είναι ένας εμφύλιος για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα είναι πιο κοντά στην εύνοια της γνωστής πρεσβείας. Μας ενδιαφέρει μόνο ο λαός, ο οποίος πρέπει να σπάσει τα δεσμά του και να τελειώσει αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν θέλω, μιλώντας εδώ, μόνον γι' αυτό, να ξεχάσουμε τι. Τις εκδηλώσεις αυτές της προδοσίας σε κάθε εκδήλωση της ζωής του τόπου. Να θυμηθούμε το εμβολιαστικό φιάσκο, να θυμηθούμε το καρτέλ των εμβολίων, να ξεχάσουμε το πόσα έχουν πάρει αυτές οι παλιοοικογένειες οι οποίες κρύβονται πίσω από αυτή τη διαδικασία, ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι το απάβγασμα της οικογενειοκρατίας, ο οποίος έβγαινε και έλεγε στο σπήλι Ρεθύμνου ότι το εμβόλιο δεν έχει καμία παρενέργεια. Και αυτή τη στιγμή πεθαίνουν άνθρωποι μετά τον εμβολιασμό. Να ξεχάσουμε το εξελισσόμενο έσχος αυτή τη στιγμή στις Σέρες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το όνειδος, η ντροπή και το κρίμα των Τεμπών αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στις Σέρες. Όπου ένα... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σκληρές λέξεις. Ένα ανθυποπροϊόν μιας οικογένειας, η οποία κατάγεται από τα βάθη της Ασίας και επειδή εκχριστιανίστηκε, βρέθηκε στη Μακεδονία και που οι προπάτορές του, έτσι, πουλήσανε την Κύπρο, πουλήσανε το δάνειο, το γερμανικό, αυτό που μας πήρανε οι Γερμανοί και ακόμα το χρωστάνε, πουλήσανε την Ελλάδα όλοι. Ο Καραμανλής, μετά το όνειδος, την τροπή και το αίμα των Τεμπών, τολμά να βάζει υποψηφιότητα στις Σέρες. Οι Σεραίοι θα κριθούν από την στάση τους απέναντι στην οικογενειοκρατία. Κανένας δεν είναι τόσο μικρός και ποταπός ώστε να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε αυτές τις οικογένειες. Να ξεχάσουμε το Μάτι και το ότι η επικεφαλής αξιωματική κατά την ανεπιτυχή υποτιθέμενη προσπάθεια διάσωσης των ανθρώπων αμύφθησαν για τις ατέλειές τους και τις παραλήψεις τους, λαμβάνοντας κέρυες θέσεις σε κυβερνητικά πόστα. Να ξεχάσουμε τι, την Βόρεια Εύβοια, την οποία την κατέκαψαν για να βάλουν ανεμογεννήτριες και η οποία αυτή τη στιγμή φέρεται, άγεται και φέρεται από την προπαγάνδα του συστήματος που λέει στους απλούς ανθρώπους που έχουν απειβδίσει και έχουν αγανακτήσει, μην ψηφίζετε, κάνετε αποχή. Η αποχή είναι αυτό το οποίο το χρησιμοποιούν υπογείως για να αυξήσουν τα ποσοστά τους τα εγκληματικά αυτά κόμματα. Να ξεχάσουμε αυτό το οποίο μας υπενθυμίζουν καθημερινά, το ότι επιδιώκουν την αντικατάσταση πληθυσμών με διάφορους τύπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, τους οποίους τους βάζουν στα ψηφοδέλτια τους. Να ξεχάσουμε τον κύριο Μπαλαούρα, ο οποίος πήγε στον πύργο, όπου εκεί έχουν χυθεί ποταμοί αίματος και κολάκευε τους Πακιστανούς, που δεν είναι Έλληνες, για να τον ψηφίσουν. Τέτοιου είδους προδοτικά κόμματα και συμμορίες είναι αυτές, οι οποίες κυβερνάνε την χώρα τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια. Αν και ο κύριος Χατζάρας πιστεύει, και εγώ μαζί του, ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν να ακυρώσουν τους αγώνες και το αίμα που χύθηκε
για να βγάλουμε την τουρκιά πάνω από το κεφάλι μας. Και βλέπουμε διάφορα μορφώματα της άκρας δεξιάς, διάφορες παραθρησκευτικές σέχτες, οι οποίες πουλάνε παϊσέμπορους, να το πω έτσι. Πουλάνε πατριωτισμό μαζί με τον κύριο Μηταράκη, λέγοντας ότι θα μας φέρουν εδώ τους αλόφιλους για 49 χρόνια με τον θεσμό των μετίκων. Να θεωρήσω ότι είναι αμόρφωτοι και δεν ξέρουν τι θα πει μέτικος, ή να θεωρήσω ότι είναι στημένοι προδότες. Αυτές οι εκλογές δεν είναι εκλογές στις οποίες θα χτυπάει ο ένας την πλάτη του άλλου και θα λέει εμπρός για τη γιορτή της δημοκρατίας. Αυτές οι εκλογές είναι εκλογές που γίνονται μέσα σε ένα τεράστιο πένθος. Για τους ανθρώπους που πεθάνανε μετά τον εμβολιασμό, για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτονήσανε επειδή χάσαν τα σπίτια τους από τα φαντ τα οποία τα νομιμοποιήσανε όλα τα κόμματα, για τους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι δεν βρίσκονται στην Ελλάδα βλέποντας τις προδοσίες την μία μετά την άλλη, για τους ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε για τα Τέμπη, για το Μάτι, για τους ανθρώπους που βλέπουν το εισόδημά τους να καταστρέφεται ενώ κάποιοι πλουτίζουν. Η Motor Oil νομίζω αύξησε τα κέρδη της, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Σε μια χώρα η οποία πτωχεύει. Τι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι πλουτίζουν 50 χρόνια όταν η χώρα πτωχεύει? Πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία λείπουν από το εισόδημα του φτωχού Έλληνα που θέλουν να τον κάνουν Ελληνάκο και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσουν με τον κύριο Χαγκαμπιμάνα, τον κύριο Νικιάουα και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον? Είμαστε εδώ χωρίς ιδεολογίες. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε κομμουνισμοί, ούτε εθνικισμοί, ούτε εθνικοσοσιαλισμοί, ούτε σοσιαλισμοί, ούτε φιλελευθερισμοί. Αυτό το οποίο μας καίει είναι δύο πράγματα. Το ότι πάνε να κλέψουν την ψυχή μας. Και η ψυχή των ανθρώπων αυτού του τόπου είναι ζυμωμένη με το χώμα, το αίμα, τη φυλή, τη ράτσα και τον Χριστό. Πόσο θα αντέξουμε ακόμα να βλέπουμε την Εκκλησία, την επίσημη, να στέκεται στο πλευρό των προδοτών, να βλέπουμε αρχιερείς και επισκόπους να υιοθετούν εγκληματικές πρακτικές, να διαφημίζουν το καρτέλ, φωτογραφιζόμενοι, ως δήθεν εμβολιασμένοι? Πόσο θα αντέξετε ακόμα την διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία πάει να σας βάλει στον ύπνο και σας εμφανίζει ως λύσεις αυτά τα οποία το σύστημα προβάλλει, αυτά τα οποία βολεύουν το σύστημα? Το κίνημα 21, παρά το γεγονός το ότι υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, το ότι η απήχηση που έχουμε στον κόσμο είναι τεράστια, έχει αποκλειστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις εφημερίδες οι οποίες βγάζουν ψεύτικα γκάλοπ. Γνωρίζουμε τα γκάλοπ, τα αληθινά. Ο στόχος τους είναι ένας, να παραπλανήσουν, αφού δεν κατάφεραν να διαφθείρουν. Να παρασύρουν, αφού δεν κατάφεραν να δωροδοκίσουν. Να παρασύρουν σε μία λύση η οποία τους βολεύει. Και να περάσουν απαλά την επόμενη προδοσία. Η επόμενη προδοσία είναι κάτι που το περιμένει ο Ερντογάν, μιλώντας για τις υποσχέσεις του ελληνικού κράτους, και είναι οι πρέσπες του Αιγαίου. Στο κίνημα 21 δεν κατεβήκαμε στην πολιτική και στις εκλογές επειδή είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μου είναι άνθρωποι που έχουν επάγγελμα. Είναι άνθρωποι που έχουν ματώσει. Τόσο ο κύριος εκ δεξιών μου όσο και ο κύριος εξ αριστερών μου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ματώσει στην υπηρεσία τους. Στις βραχονισίδες, στα πλοία. Είναι άνθρωποι που κάνανε αυτό το οποίο κάνανε χωρίς να ζητάνε κάτι παραπάνω, αλλά γιατί το πιστεύανε. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν είμαστε καν πολιτικοί. Είμαστε Έλληνες. Και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, ευχόμεθα να θέλει να το κάνει ο κάθε Έλληνας, ο οποίος είναι απλός, μικρός, και ο οποίος αυτή τη στιγμή ποδοπατιέται και δεν ξέρει πού να κρυφτεί, πού να ζητήσει βοήθεια και πού να βρεθεί. Αυτό το κατεστημένο κατέστρεψε την επαρχία μας. Αυτό το κατεστημένο πήρε τα παιδιά από τα χωριά μας και τα έφερε να ζούνε σε κουτιά στις πόλεις για να χτιστεί η Αθήνα του κυρίου Καραμανλή. Αυτό το κατεστημένο είναι αυτό το οποίο παίρνει τα παιδιά από την φυσική ζωή για να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, για να μην μπορούν να ζήσουν στην ωραιότερη χώρα του κόσμου,
τα βγάζει από την παραγωγική διαδικασία, οδηγώντας τη χώρα σε πτώχευση, έτσι ώστε στη συνέχεια να την ξεπουλήσει. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τα σπίτια 700.000 ανθρώπων, Ελλήνων, είναι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα για όλη τη χώρα. Θέλουν να ξεπουλήσουν τη χώρα με τους καλύτερους όρους. Η καλύτερη όρη είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη μίζα για αυτούς. Άνθρωποι που στηρίχθηκαν στην πορεία των οικογενειών τους τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν μιλάμε για κάποιους οι οποίοι τυχαίνει να βρίσκονται στην πολιτική ξαφνικά εξυπηρετώντας έναν αγώνα. Μιλάμε για κάποιους που ο πατέρας τους, ο παππούς τους, ο προπάππους τους ήταν μέσα στον κρατικό μηχανισμό και εκμασκουνάν το δάχτυλο. Σκεφτείτε αυτό το οποίο έχει γίνει με τις τράπεζες. Κυβερνάνε οι τράπεζες. Γιατί? Γιατί νομοθετούν τα κόμματα τα οποία χρωστάνε στις τράπεζες. Τα κόμματα αυτά νομοθετούν υπέρ των τραπεζών και όχι υπέρ του ελληνικού λαού. Υπέρ άλλων εθνών και διαφόρων συμμοριών, διεθνών συμμοριών και όχι υπέρ του Έλληνα. Και επειδή ξέρουν ότι κάποια στιγμή ο Έλληνας θα αντιδράσει, τώρα κουβαλάνε και στα σχολεία μας άλλους λαούς και άλλους πληθυσμούς. Και υπόσχονται ενσωματώσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μιλάμε για αθλειότητες. Έπρεπε ήδη να έχουν σηκωθεί οι πέτρες και να τους κυνηγάνε στο δρόμο. Όμως δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να στηρίξετε το κίνημα 21. Χρειαζόμαστε 12 βουλευτές. Χρειαζόμαστε τη δύναμη που θα μας δώσετε για να εφαρμόσουμε κάθε λέξη του συντάγματος. Και στη συνέχεια να τους δικάσουμε και να τους τιμωρήσουμε. Διότι είναι οι μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει στην ιστορία της Ελλάδος. Καλύπτονται πίσω από ιδεολογίες, πίσω από κομμουνισμούς, εθνικισμούς, εθνικοσοσιαλισμούς, φιλελευθερισμούς και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και έχουν πετάξει την μόνη αλήθεια η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Και την οποία μπορούμε μόνο εμείς να την αντιληφθούμε, γιατί είμαστε μέρος, κομμάτι, σάρκα και αίμα αυτής της πατρίδος. Από αυτό το χώμα ξεπηδήσαμε. Δεν ξεπήδησε η οικογένειά μας από τον Μπουρούντι. Από την Ελλάδα φυτρώσαμε. Και σε αυτήν θα καταλήξουμε. Θέλουν να μας τελειώσουν. Ζητάμε να μας βοηθήσετε με νόμιμο και δίκαιο τρόπο, όσο είναι ακόμα καιρός, να τους τελειώσετε εσείς. Να τελειώσετε την πολιτική τους και προδοτική τους καριέρα. Να τους στείλετε να εργαστούν για να ζήσουν. Αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο έχω. Να δω όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που κυκλοφορούν και το παίζουν υπουργοί, ανθυπουργοί και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να πρέπει να εργαστούν για να ζήσουν. Όπως αναγκάζουν εσάς, όχι να εργάζεστε αυτόνομα, αλλά να ζητιανεύετε δουλειά για να πληρώσετε το ρεύμα σας. Και αυτό γιατί δεν είστε από άλλη χώρα για να παίρνετε επίδομα. Το κίνημα 21 έχει πάρα πολλές λύσεις, αλλά η πρώτη λύση είναι η εξάλειψη αυτών των πάλιων οικογενειών και των πάλιων κομματικών συμμοριών. Την επόμενη μέρα θα έχει ξεκινήσει μια άλλη εποχή για την Ελλάδα. Μια εποχή η οποία θα είναι αντάξια της ιστορίας μας. Μην βλέπετε τον εαυτό σας μικρό. Μην ξεχνάτε ότι το 21 στο οποίο έχουμε τη ρίζα μας και είναι το σημείο αναφοράς μας, ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν φτωχοί και ξυπόλοιποι. Ο Κολοκοτρώνης όταν βρήκε έναν βοσκό μικρό στα Δερβενάκια, του είπε «Θα έρθεις να πολεμήσουμε» και του είπε αυτός «Δεν έχω άρματα». Και ο Κολοκοτρώνης του είπε «Έχεις την κλίτσα σου». Την άλλη μέρα μετά τη μάχη τον βρήκε ο βοσκός χιλιοαρματωμένος. Είχε μπει στη μάχη με την κλίτσα. Ελάτε σε μία μάχη η οποία δεν θέλει αίμα αυτή τη στιγμή. Είναι μία μάχη που θέλει τον νόμο, θέλει το σύνταγμα, θέλει την δημοκρατία, γιατί πάνω απ' όλα εμείς είμαστε εθνικοδημοκράτες. Πιστεύουμε στην εθνική δημοκρατία. Στη δημοκρατία όπου στο κοινοβούλιο θα εκπροσωπούν το έθνος και το λαό Έλληνες. Όχι υπόπτου καταγωγής, αλλά και μη ελληνικής καταγωγής άνθρωποι. Έλληνες.
Εσείς είστε οι Έλληνες. Εμείς είμαστε οι Έλληνες. Δεν είμαστε ούτε αριστοκράτες, ούτε πλούσιοι. Είμαστε όλοι απλοί άνθρωποι. Είστε και εσείς απλοί άνθρωποι. Μας ενώνει η πίστη στο Χριστό. Μας ενώνει η ταυτότητά μας. Μπορούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε ότι είμαστε όμοιοι. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα παλιωτόμαρα τα οποία έχουν τσακίσει τη χώρα μας και έχουν τσακίσει εσάς. Είμαστε η τελευταία γενιά η οποία είναι σε θέση να δώσει λύση. Γιατί? Διότι είμαστε η γενιά που γνώρισε αληθινή Ελλάδα. Γνωρίσαμε ελληνικό σχολείο. Γνωρίσαμε σχολείο στο οποίο γιορτάζαμε τις εθνικές μας εορτές. Πηγαίναμε στην εκκλησία. Μαθαίναμε ιστορία. Δεν μαθαίναμε τα περιπολιτικά ορθού. Γνωρίσαμε σχολείο που είχαμε συμμαθητή τον Γιάννη, τον Νίκο, τον Μανώλη, την Μαρία, την Άννα. Δεν είχαμε συμμαθητή τον Ιουσούφ, τον Χαγκαούμπε και τον Μεχμέτ. Είμαστε η τελευταία λύση, διότι σε μία δεκαετία από τώρα δεν θα υπάρχουμε. Εμείς είμαστε που ξέρουμε πώς είναι η Ελλάδα. Εμείς έχουμε την υποχρέωση αυτή τη γνώση να την περάσουμε στα Ελληνόπουλα. Έχουμε υποχρέωση να σώσουμε την ταυτότητά μας και να σώσουμε ένα ιστορικό έθνος. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το κάνουμε. Γιατί σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους καλούς Έλληνες, έχουμε την προστασία του Χριστού, γιατί κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Και επειδή αυτός ο τόπος και οι ψυχές μας αγοράστηκαν με το αίμα του Χριστού. Δεν αγοράστηκαν με το αίμα των ψευτοπαπάδων, που υπάρχουν και τους βλέπετε τριγύρω σας, που λειτουργούν με τη συμμονία. Αγοράστηκε με το αίμα των ανθρώπων που μαρτυρήσανε. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το ξεχάσουμε αυτό. Αυτή η γενιά έχει αυτή την υποχρέωση, λίγο πριν εγκαταλείψει αυτή τη χώρα, πηγαίνοντας προς τα ηλίσια παιδεία. Και αυτή την υποχρέωση θα τη φέρουμε εις πέρας. Θέλω να απευθυνθώ στους φίλους μας, μετά από όλα αυτά, για κάποια πρακτικά θέματα. Θα χρησιμοποιήσω τον χρόνο που μου δίνει η ΕΡΤ για να απευθυνθώ σε αυτούς που θα έχουν το θάρρος, τη δύναμη, την ψυχική αντοχή, αλλά και το μυαλό του Οδυσσέα, να σταθούν στο πλευρό μας και να μας ψηφίσουν. Το κίνημα 21 έκανε έναν αγώνα στη σιωπή των καθαρμάτων και τους ευχαριστούμε για αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά τι μοχλεύσεις κάνανε, ποιους εργαλειοποιήσανε, εθνικιστές, παραθρησκευτικές σέχτες, για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Ξέρουμε πολύ καλά τι κρύβεται πίσω από αυτό το οποίο σας προβάλλουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάναμε όμως έναν αγώνα έντιμο, με ανθρώπους που η ψυχή τους είναι ελληνική και το αίμα τους είναι ελληνικό. Κάναμε έναν αγώνα με τα ελάχιστα, χωρίς φανφάρες, χωρίς να κατασπαταλήσουμε χρήμα, με τον οβολό και του τελευταίου Έλληνα, τον οποίο τον αξιοποίησαμε πλήρως. Έχουμε φροντίσει σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε εκλογικό τμήμα, να βρεθούν ψηφοδέλτιά μας. Δεν κάναμε τα ψηφοδέλτιά μας σερπαντίνες, όπως τα κάνανε τα κόμματα, τα οποία είχαν άφθονο χρήμα. Τα ψηφοδέλτιά μας είναι μετρημένα βόλια. Και χρησιμοποιώ τη λέξη βόλια, γιατί θέλω να παραπέμπω στο Μεσολόγγι, στο Σούλι, στη Μάνη, στα Δερβενάκια. Τα βόλια μας είναι μετρημένα και αρκούνε για να τσακίσουνε το νέο δράμαλι, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Για να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα ψηφοδέλτια πρέπει όσοι μας ακούτε να πάτε πρωί-πρωί να ψηφίσετε, που θα υπάρχουν εκεί. Πηγαίνετε πρωί-πρωί να ψηφίσετε. Ρίξτε το βόλι σας. Τσακίστε το πολιτικό κατεστημένο. Τσακίστε τους πράκτορες των Στοών και των Ρότσιλντ. Τσακίστε αυτούς οι οποίοι σας έφεραν μνημόνια, ξεπούλησαν την πατρίδα, ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες.
Σας φέρνουν αλόφιλους για να σας αντικαταστήσουν. Τσακίζουν την αισθητική σας με όλες αυτές τις άθλιες εμφανίσεις Eurovision και διάφορες άλλες αηδίες, τις οποίες εσείς χρυσοπληρώσατε για να κάνουν κάποιοι το κέφι τους. Πηγαίνετε πρωί-πρωί να ψηφίσετε. Όσοι είναι με το νέο ημερολόγιο μπορούν μετά να πάνε να ανάψουν ένα κερί. Είναι Κυριακή. Είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το νέο ημερολόγιο. Όσοι είναι με το Πάτριο είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και οι δύο είναι μέρες εμβληματικές. Ψηφίστε πρωί-πρωί και πηγαίνετε στην εκκλησία. Είναι η σημαντικότερη μάχη που θα δώσουμε και μπορούμε να την κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε το 50%. Αυτό θα το χρειαστούμε μετά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τους βγάλουμε το μάτι. Να μπούμε στη Βουλή με το ελάχιστο. Θα μου πείτε τι θα γίνει αν δεν το καταφέρετε. Πολλοί δεν μας γνωρίζουν. Στο χέρι σας είναι εσείς που μας ακούτε να κάνετε τον κόσμο να μας γνωρίσει. Έτσι ώστε την επόμενη φορά να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένας πόλεμος που θα κριθεί σε διαφορετικές διαδοχικές μάχες. Είναι ένας πόλεμος στον οποίο στρατολογούμε κάθε Έλληνα, ο οποίος θέλει να βγάλει από πάνω του τη γλίτσα της ιστορίας με τους δεξιούς, τους αριστερούς, τους χουντικούς, τους κομμουνιστές, τα μοιάσματα. Στο κίνημα 21 υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τη Χούντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο Πολυτεχνείο, ο Σπύρος Χατζάρας. Υπάρχουν υποψήφοι μας, οι οποίοι είναι παιδιά πολιτικών προσφύγων, που οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους αναγκάστηκαν εγκλωβισμένοι στο γράμμο να φύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν απέναντι από τον Δημοκρατικό Στρατό, ήταν με τον Εθνικό Στρατό. Όλοι αυτοί έχουν καταλάβει ότι μας ενώνει η Ελλάδα, η πίστη και το αίμα μας. Όλοι αυτοί έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να μας χωρίζουν ιδεολογίες και ότι η ιστορία είναι ιστορία. Και πρέπει μόνο να την μαθαίνουμε για να διδαχθούμε. Κανένας από αυτούς που ειλικρινά επέλεξαν κάποιο στρατόπεδο στο παρελθόν, της δεξιάς ή της αριστεράς, δεν το έκανε για να ικανοποιήσει την προσωπική του ανάγκη αν ήταν καλός Έλληνας. Το έκανε επειδή πίστευε ότι είναι το δίκαιο και το σωστό. Κανένας από αυτούς οι οποίοι ήταν στο γράμμο δεν είχε διαβάσει Μάρξ, Λένιν, Τρότσκι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πίστευε ότι αγωνιζόταν για το δίκαιο. Τους αγκαλιάζουμε, αρκεί να είναι Έλληνες. Κανένας από αυτούς οι οποίοι υπηρέτησαν την επταετία, τη Χούντα, την Επανάσταση, πείτε το όπως θέλετε, δεν το έκανε επειδή θα έβγαζε περισσότερα χρήματα. Το έκανε επειδή έβλεπε ένα αδιέξοδο και έκανε μία επιλογή. Τους καλωσορίζουμε μαζί μας. Πετάξτε από πάνω σας τις ιδεολογίες. Αυτό το οποίο είναι η εικόνα μας, είναι η ταυτότητά μας. Κανένας από εμάς δεν σκέφτηκε ότι από αυτό θα έχει να κερδίσει κάτι. Δεν μας περιμένει ούτε δόξα, ούτε δεξιώσεις, ούτε τίποτε από αυτά τα οποία προσμένουν οι επαγγελματίες πολιτικάντιδες, οι οποίοι τολμάν και παίρνουν στα σπίτια σας και σας λένε ότι θα έχουν την ομιλία τους δεξιά, αριστερά και δεν ξέρω κι εγώ πού. Σταθείτε στο ύψος σας. Αν ξαναδείτε τους προδότες της Μακεδονίας να γυρνάνε τα χωριά της Μακεδονίας μας, γυρίστε τους την πλάτη. Κρατήσαμε αυτή την αποκάλυψη για την απάτη των κομμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει τα πάντα προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου. Και αυτό έγινε επειδή γνωρίζουμε με τι είδους πολιτική μαφία έχουμε να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή τους έχουμε όλους μαζί απέναντί μας. Εθνικιστές, Σιριζαίους, κομμουνιστές. Οι συνεργασίες μαζί τους είναι υπόγειες. Θυσιάζονται και πολλοί από αυτούς. Όμως ο σκοπός τους είναι ένας. Η υπηρεσία στην πρεσβεία. Είναι οι πατριώτες της πρεσβείας.
Εμείς είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε το κίνημα 21 στη μνήμη των πατέρων μας και των προγόνων μας. Κυριακή 21 Μαΐου κάνουμε το σταυρό μας και στεκόμαστε δίπλα στις ψυχές των ανθρώπων που χαθήκανε σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Είναι ο Κατσίφας. Είναι ο Γκούμας. Είναι οι στρατιώτες μας που τους πυροβολήσανε στα σύνορα. Είναι οι άνδρες που έπεσαν στα Ήμια. Είναι οι αγνοούμενοι της Κύπρου. Αυτοί που τους προδώσανε, αυτοί κυβερνάνε και αυτοί είναι μέσα στη Βουλή. Διαλέξτε σε τίνο στο πλευρό θα βρεθείτε. Με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας, με το κίνημα 21 για την Ελλάδα, στις 21 Μαΐου. Καλή συνέχεια σε όλους.